Από την άνοιξη του 2022, οι ελληνικές αρχές κάνουν αθόρυβα μία ασυνήθιστη έρευνα. Επιχειρούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή μεγάλων χρηματικών ποσών με τελικούς παραλήπτες μοναχούς και μοναστήρια στο Άγιο Όρος. Τα περισσότερα χρήματα που μεταφέρονται στον Άθο φέρεται να ανήκουν σε εύπορους Ρώσους πολίτες. Και επιπλέον, η μυστική έρευνα συμπίπτει χρονικά με την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που η μοναστική πολιτεία σκανδαλίζεται από περίεργες διαδρομές χρημάτων. Αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ελληνική αρχή για το ξέπλυμα χρήματος άρχισε να καταγράφει περίεργα εμβάσματα προς το Άγιο Όρος. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 μεταφορές χρημάτων που θεωρήθηκαν ύποπτες. Τα περισσότερα χρήματα στάλθηκαν από ρωσικές τράπεζες, ενώ μικρότερα ποσά από λογαριασμούς στη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Υπάρχουν εμβάσματα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τα χρήματα δεν καταλήγουν μόνο σε μοναστήρια και εταιρείες που συνδέονται με αυτά, αλλά ακόμη και σε προσωπικούς λογαριασμούς μοναχών. Η έρευνα πηγαίνει ως και 3 χρόνια πίσω, ακόμα και σε υποθέσεις μαύρου χρήματος που είχαν τεθεί στο αρχείο. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, μία αναφορά των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών αποκάλυψε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει καταβάλει τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια σε κόμματα και αξιωματούχους ανά τον κόσμο, ώστε να περάσει την ατζέντα του Κρεμλίνου. Ασφαλής πηγή επιβεβαίωσε στο μάγκαζιν ότι η έρευνα για τα χρήματα στο Άγιο Όρος έχει την ίδια αφετηρία. Προς το παρόν, ωστόσο, είπε η ίδια πηγή, δεν φαίνεται να υπάρχουν χειροπιαστά ευρήματα για την προσπάθεια της Μόσχας να κερδίσει επιρροή στην Ελλάδα, ειδικά μέσω της Αθωνικής Πολιτείας. Αντίθετα, ίσως τα πράγματα είναι περισσότερο απλά. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει πρακτικά το πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών Ρώσων πολιτών και επιχειρηματιών που στηρίζουν το καθεστώς Πούτιν. Στη μαύρη λίστα της Δύσης, εκτός από τους μεγάλους Ρώσους ολιγάρχες, είναι και χαμηλότερες στάθμες επιχειρηματίες που αναζητούν ασφαλές μέρος για τη φύλαξη των χρημάτων τους. Ένα τέτοιο ασφαλές μέρος είναι οι προσωπικοί λογαριασμοί μοναχών στο Άγιο Όρος, οι οποίοι περνούσαν κάτω από τα ραντάρ των αρχών πριν ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάξει τα δεδομένα. Η τρίτη εκδοχή, όσο διαρκεί η έρευνα, είναι ότι ρωσικά χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες ξεπλένονται στον Άθο ως δωρεές και τάματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που κοσμικές αμαρτίες ταλαιπωρούν το Άγιο Όρος. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει έρευνες από την Όλαφ, την Ευρωπαϊκή Αρχή κατά πολέμησης της απάτης. Έγιναν σε ανύποπτο χρόνο και αφορούσαν την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που λαμβάνουν μοναστήρια για αναστηλώσεις και άλλα έργα, επίσης χωρίς θεαματικά αποτελέσματα στο Άγιο Όρος. Η πιο γνωστή περίπτωση ιερού σκανδάλου είναι η περίφημη υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. Μία ελληνική κυβέρνηση κλονίστηκε, συστάθηκαν 2 εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή και μοναχοί προφυλακίστηκαν. Στο τέλος, όλοι οι εμπλεκόμενοι απαλλάχθηκαν, είτε γιατί δεν στοιχειοθετήθηκαν κατηγορίες, είτε γιατί τα αδικήματα είχαν στο μεταξύ παραγραφεί. Η πνευματικότητα και το ιερό δέος του Αγίου Όρους είναι προφανώς κάτι άλλο, ασυμβίβαστο με τραπεζικές συναλλαγές και offshore εταιρείες. Από την άλλη, βέβαια, μερικές φορές ο σκοπός δεν αγιάζει μόνο τα μέσα, αλλά και τα εμβάσματα.